Συμπερίληψη τριών προνοιών στο νομοσχέδιο για τι Αποκρατικοποίησει ζήτησαν από τον Υπουργό Οικονομικών οι πέντε συντεχνίες τη ΣΥΤΑ. Πρώτο και κύριο αίτημα των συντεχνιών, η διασφάλιση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο Υπουργό μα διαβεβαίωσε ότι θα είναι σύμμαχο μα στην όλη προσπάθεια και αναμένουμε και εμεί ότι θα ανταποκριθεί έμπρακτα και θα εισαχθεί κάτι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι συντεχνίε τη ΣΥΤΑ ζήτησαν επίση τη θεσμοθέτηση του διαλόγου με του εργαζομένου και τον σεβασμό του θεσμικού ρόλου τη Βουλή. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό και να καταδεθεί στη Βουλή περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Συμφωνεί ότι ο διάλογο με του εργαζομένου πρέπει να είναι θεσμοθετημένο και μα ανέφεραν ότι υπάρχουν συγκεκριμένε πρόνοιε στο νομοσχέδιο. Το ίδιο και με το δικαίωμα τη Βουλή, ή θέλετε, τη διατήρηση της, εξουσίας, της θεσμικής εξουσίας της Βουλής, να ελέγχει δια νόμου την οποιαδήποτε αλλαγή θα επηρεάσει είτε των εργαζόμενων είτε των τον... οργανισμών που λέγεται ΣΥΤ. Την ίδια ώρα συντεχνίες απευθύνουν έκκληση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής να αποδεσμεύσει το κονδύλι που απαιτείται για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου που έχει εκπονηθεί από τη ΣΥΤΑ. Όπως λένε, θα εξοικονομηθούν 250 εκατομμύρια ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση ε, με τα δεδομένα που υπάρχουν, η αξία της σύτας θα μειώνεται και ε, θα πλη... το όφελος που θα έχει το κράτος θα είναι πάρα πολύ μικρό και αυτό θα μας οδηγήσει δυστυχώς σε δεύτερο μνημόνιο για εξέβρεση αυτού του μεγάλου ποσού. Για την πρώτη φάση του σχεδίου απαιτείται κονδύλι ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποχωρήσουν περίπου 150 εργαζόμενοι. Συνολικά μέχρι το 2015 προβλέπεται η αποχώρηση περίπου 600 εργαζομένων με τον μέσο όρο αποζημίωση να ανέρχεται στις 75.000 ευρώ.